Να πούμε εμείς ότι σήμερα θα δείξουμε και μία συνέντευξη που έχεις πάρει. Είσαι μόνη σου, ας πούμε. Σήμερα εντάξει, δεν πάει να πει όμως. Να, τώρα είμαστε έτσι super the duper. Έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα δείξουμε τη δουλειά της Χριστίνας της Καραγιάννη. Που ήταν την. Έχουμε να τα πούμε και 15 μέρες βέβαια κιόλας. Που είναι φωτογράφος, ζει και εργάζεται και βέβαια και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην. Αλλά μην τα λέω εγώ και στη Βιέννη. Πες τα εσύ, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε σήμερα. Εντάξει, έγινε, Μαρίνα μου. Πρόκειται για την φίλη και πάρα πολύ καλή φωτογράφο Χριστίνα Καραγιάννη, η οποία είναι και αυτή μια Ελληνίδα όπως και εγώ εδώ. Είναι εδώ και 2 χρόνια στη Βιέννη, ενεργός πολίτης και αυτής της πόλης, η οποία κάνει πολλές δουλειές σχετικά με την ομογένεια και όχι μόνο για αυτήν. Ταξιδεύει όλο τον κόσμο, βγάζει φωτογραφίες, συνεργάζεται με πολλά περιοδικά και ελληνικά και διεθνή τύπο και βιενέζικα και ό,τι άλλο. Είναι famous δηλαδή, είναι πολύ famous. Και θέλουμε είναι παρόλο που είναι και νέα κοπέλα. Έχει φοβερή ενέργεια, είναι άνθρωπος ο οποίος το κάνει με πάρα πολύ πάθος αυτό που κάνει, δίνεται ολοκληρωτικά και φαίνεται και μέσα από τις φωτογραφίες. Θέλεις να δούμε, καθώς μιλάμε, να παίζουν και οι φωτογραφίες, να πάρει και ο κόσμος έτσι μια άποψη και αυτοί που μας βλέπουν, οι τηλεθεατές, έτσι. Να βλέπουμε και τις φωτογραφίες της, τη δουλειά της. Θέλει κάποιες δειγματοληπτικά. Ωραία. Θέλεις εσύ θα μας πεις τώρα, γιατί εγώ δεν ξέρω αυστριακά ούτε καν γερμανικά, να μας πεις τι λέει, τι είναι, από πού είναι. Ναι, περίμενε 2 λεπτά, θα σου λέω κιόλας, αναλόγως με το τι βλέπω. Εδώ. Ξέρεις, προσπαθώ κι εγώ να σας βοηθάω στα τεχνικά, να μην κάνω, ξέρεις. Ναι, σωστό. Να μην κοιτάει εσύ. Περίμενε, τώρα θα σου πω. Φρίστριχ, τι λέει εκεί, μπέι, συνέντ. Α, γιατί συνέντ ο Κόνορ είναι. Ναι, συνέντ ο Κόνορ, ναι, μάλιστα το είχε πει την προηγούμενη. Και εγώ την πέρασα για αγόρι. Okay. Το είχε πει ότι έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Πήγε στο σπίτι της Σινέντ Κόνορ και της έβγαλε φωτογραφία. Η Σινέντ Κόνορ είναι εκεί. Όχι, ζει στην Αυστρία. Όχι, στην Ιρλανδία. Α, okay. Και μάλιστα μου είπε η Χριστίνα ότι ήταν τόσο απλή και τόσο προσιτή σαν άνθρωπο. Που μοιάζει σαν αγόρι μου, ρε Αλεξάνδρα μου όμως. Το ξέρω, αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα για την κοινωνία εκεί. Ναι. Και όχι μόνο. Ταξιδεύει και αυτή όλο τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν άλλο. Εδώ τι είναι, η Σαντορίνη. Καλά. Το καταλάβαμε. Και ενεργειακός τόπος για τη Χριστίνα. Έχουμε και συνέντευξή της παρακάτω που την παίρνεις εσύ, που παίρνεις εσύ την συνέντευξη, θέλω να πω. Αλλά θα το δούμε. Πάμε και παρακάτω να βλέπουμε και τις άλλες φωτογραφίες. Βεβαίως. Και εδώ Σαντορίνη είναι. Και εδώ, ναι, Σαντορίνη είναι. Καταπληκτική φωτογραφία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Προχωράμε εμείς φωτογραφίες. Θέλω να βουτήξω κατευθείαν. Και εγώ. Να δεν βλέπεις. Και εδώ πρέπει να είναι πάλι κάποιο νησί, Σαντορίνη, δεν ξέρω τι. Εδώ Σαντορίνη. Πολλές από τις φωτογραφίες της Χριστίνας περιλαμβάνουν τη Σαντορίνη. Είναι το αγαπημένο της νησί. Εδώ τι είναι, βλέπουμε μια. Αυτό είναι από μια έκθεση που έκανε η Χριστίνα για την Biennale. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που ασχολείται πιο πολύ με το φως της θάλασσας όπως πέφτει στη θάλασσα. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε παρακάτω, ναι. Εδώ την είδαμε αυτή. Αυτή είναι κάποιες σκιές πάλι στη Σαντορίνη σε κάποιο, έτσι, παίζει με τις σκιές φαντάζομαι. Φαίνεται το κυκλαδίτικο χρώμα το άσπρο. Καλά. Και το λατρεύεις κι εσύ, σε βλέπω. Love Greece. Αγαπώ ιδιαιτέρως. Βέβαια, μας θυμίζει η Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να ξεπερνάμε κι εμείς τα ζόρια μας εδώ. Πες μου κάτι άλλο. Είδαμε τώρα βέβαια μερικές φωτογραφίες και θα δούμε και την συνέντευξη. Εσύ έχεις να. Δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε και παραπάνω βέβαια, γιατί πρέπει να πας και στην πρεσβεία στο Καμερούν. Τι κάνεις εκεί στην πρεσβεία στο Καμερούν, δικιά μου δηλαδή ερώτηση αυτή, ξέρεις. Τρέχω. Πρόκειται για τα 20 χρόνια της πρεσβείας του Καμερούν. Με έχουν καλέσει και εμένα γιατί επίσημος προσκεκλημένος είναι ένας Έλληνας μουσικός, ο Νίκος Ογουριώτης. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστό όνομα στην Ελλάδα. Όχι. Όμως κάνει καριέρα στο εξωτερικό αυτό το παιδί. Και μάλιστα θα παρουσιάσει και κάποιο κομμάτι δικό του, γιατί είναι και συνθέτης. Είναι της, θέλω να πω, τη μουσική, κλασική μουσική. Όχι μόνο, έτσι έντεχνο πιο πολύ τραγούδι. Συνεργάζεται με όλες τις εθνικότητες ο Νίκος και μας κάνει περήφανο στο εξωτερικό. Πολύ ωραία. Και θα είναι δηλαδή στην πρεσβεία στο Καμερούν, Έφτασε μέχρι εκεί η χάρη του. Βεβαίως, γιατί 20 χρόνια, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι εκεί και από άλλες πρεσβείες και από άλλες χώρες. Το κάνετε και σαν πάρτι δηλαδή.
Ακριβώς. Αν πάρεις μια καταπληκτική βίλα εδώ στη Βιέννη, στο 14ο διαμέρισμα, Βίλα Φλόρα λέγεται, με μεγάλη ιστορία πίσω του, και όπου βέβαια η οργανώτρια είναι η πρεσβεία μαζί με το περιοδικό Society, ένα περιοδικό εδώ στη Βιέννη, το οποίο ασχολείται πολύ με τον διπλωματικό κόσμο και τις τέχνες. Mm-hmm, mm-hmm. Ωραία. Οπότε ναι. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, εσύ και εργάζεται εκεί στην Αυστρία ή πηγαίνω έρχεται ο Νίκο? Πηγαίνω έρχεται, αλλά έχω μιλήσει μαζί του για ένα ίντερνετ. Μήπως κάνουμε και κάτι, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Καλό θα ήταν να έρθει να μας. Οπότε, εξηγήσει. Για προετοίμασε εσύ πλανάκια σήμερα να μας τα στείλεις, να δούμε βιντεάκι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να μας πεις πριν δούμε τη συνέντευξη που πήρες στην Χριστίνα μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να δούμε τη συνέντευξη της Χριστίνας μας. Ωραία, ωραία. Αυτή θα χαρεί, περιμένει πως και πως τώρα να καταλάβει. Πού είναι η Χριστίνα βασικά? Α, είναι στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο πάλι για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν την ψάχνεις, την βρίσκεις. Συνεχώς. Μας βλέπει, λες να της πούμε ένα γεια. Ένα hello. Γεια σου, Χριστινάκι μας. Είδες, η μία στην Ελλάδα, η Αλεξάνδρα, η άλλη φίλη της, η Αλεξάνδρα στη Βιέννη και μιλάμε για το Λονδίνο και χαιρετίζουμε το Λονδίνο της Χριστίνας. Αυτά είναι. Τεχνολογία, μέσα σ' όλα είμαστε. Έτσι, η ζούγκλα είναι μέσα σ' όλα και μέσα σ' όλα και η ζούγκλα μέσα σ' όλα και εμείς μέσα σ' όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το βιντεάκι αυτό, εγώ να σε χαιρετήσω. Να σου πω σε ευχαριστώ. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά και από την Ελλάδα. Καταρχήν, τι καιρό κάνει εκεί πέρα, έτσι να το. Γιατί το είχα. Χάλια. Μην μου χαλάς το κέφι τώρα. Χάλια. Γιατί προηγουμένως, πότε μου έλεγες, πριν μερικές μέρες μου έλεγες ότι έχει καύσωνα. Είχε καύσωνα πριν το. Από μερικές μέρες, όπως σε ενημέρωσα, και τώρα το έριξε σε 8 βαθμούς το πρωί μέχρι maximum 19-18. Και όταν λες καύσωνα στη Βιέννη, μέχρι πού πάει δηλαδή? Μέχρι 35-38. Α, είμαστε μέσα στον καύσωνα λοιπόν. Σήμερα είχε 39 μέσα στο αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, έβλεπα από το αυτοκίνητο. Σκάσαμε. Και εμείς εδώ δεν πειράζει, χαλάλε ο ανεμιστήρας. Σε περιμένω. Σε περιμένω. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε, θα τα βάλουμε κάτω για την επόμενη εβδομάδα. Τι έχουμε να παρουσιάσουμε πάλι από την αγαπημένη μας Βιέννη και την Αλεξάνδρα Καρακοπούλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Τσάω. Λοιπόν, να δούμε και εδώ το βιντεάκι που μας έστειλε η αγαπημένη μας Αλεξάνδρα, πήρε τη συνέντευξη από τη Χριστίνα. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ με μία φίλη μου, αλλά πάνω απ' όλα πολύ καλή φωτογράφο, η Χριστίνα Καραγιάννη. Γεια σας. Η οποία θα μας μιλήσει λίγο για τις δουλειές που κάνει και πάνω απ' όλα ποιος άνθρωπος κρύβεται πίσω από αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες. Χριστίνα! Πόσα χρόνια είσαι στη Βιέννη? Λοιπόν, είμαι γύρω στα 3 χρόνια. Ναι. Πήγαινα έλα, Βιέννη, Αθήνα και ολόγυρα τα ελληνικά νησιά. Ωραία. Να πω καταρχάς πώς βρέθηκα εδώ. Ναι, γιατί ενδιαφέρει αυτό. Και έχει άμεση σχέση κιόλας. Μπράβο. Έμενα τέλος πάντων στη Σαντορίνη και βρέθηκε μία μπάντα από την Αυστρία να ηχογραφεί το άλμπουμ τους στο νησί και χρειαζόταν κάποιον να τους βγάλει φωτογραφίες για το CD τους. Ωραία. Τέλεια. Ήμουν λοιπόν στο κατάλληλο μέρος στην κατάλληλη στιγμή και βγάλαμε αυτή εδώ τη φωτογραφία. Α, πολύ ωραία. Το οποίο ήταν το εξώφυλλο του CD, έχει βγει στον Περίπολο, στη Σαντορίνη. Μάλιστα. Και εκείνη την περίοδο ψαχνόμουν να φύγω έξω και τα λοιπά και σκέφτηκα γιατί όχι να δώσω μια ευκαιρία να δω και την πόλη, να γνωρίσω. Σου άρεσε σαν. Είχες ακούσει 5 πράγματα για τη Βιέννη πριν έρθεις εδώ ή ήρθες έτσι στην ναι, τύχη? Βέβαια. Παλιότερα δούλευα σε ταξιδιωτικό πρακτορείο. Α, γι' αυτό. Και έστελνα κόσμο, έστελνα Έλληνα στη Βιέννη. Χωρίς να έχεις έρθει. Χωρίς να έχω έρθει ποτέ. Αλλά κάτι σου έκανε. Ήρθαν έτσι τα πράγματα και βρέθηκα κι εγώ στη Βιέννη. Και έμεινα. Ωραία. Τέλεια. Εγώ ξέρω ότι εκτός από τις δουλειές που έχεις κάνει, που έχουν σχέση με την ομογένεια, έχεις κάνει και προσωπικές εκθέσεις, και ατομικές και ομαδικές. Έτσι, το βιογραφικό σου είναι γεμάτο από εκθέσεις. Έχεις γυρίσει το μισό πλανήτη. Σε λίγο σου εύχομαι να γυρίσεις και ολόκληρο το πλανήτη. Και θέλω να μου πεις ποιες φωτογραφίες, μάλλον ποιο είδος φωτογραφίες είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ. Θα σ' αρέσει να κάνεις πορτρέτα, θα σ' αρέσει να κάνεις. Το χωρίζεις, είναι αναλόγως στη διάθεση, πώς λειτουργεί συνήθως? Τρελαίνομαι να κάνω πορτρέτα.
έχει φοβερό ενδιαφέρον να μπορείς να αποτυπώσεις το συναίσθημα τυχαία. Πρώτα απ' όλα στον δρόμο, κάνω πολύ φωτογραφία δρόμου. Και κατά επέκταση να μπορείς να μεταφέρεις και στον υπόλοιπο κόσμο μια άλλη πλευρά ενός, είτε είναι δημόσιο πρόσωπο, γιατί τυχαίνει και κάνω και γνωστούς καλλιτέχνες, δεν χρειάζεται να πω. Ναι, είδα πρόσφατα μια καταπληκτική δουλειά σου τη Σίνα Ντοκόνορ, τρελάθηκα. Εγώ πίστευα ότι αυτή δεν είναι, όχι δεν υπάρχει πια, ότι δεν ασχολείται πλέον με τα κοινά, αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ οι φωτογραφίες. Ταξιδέψατε, ναι, πήγαμε στο σπίτι της. Πήγατε στο σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μοιραία αυτό, αυτό. Ναι, κάνω και αυτό. Χρόνια κάνω ταξιδιωτική φωτογραφία, που είναι το πάθος μου. Το βλέπω. Ναι. Και εδώ, για να έρθουμε και στα δικά μας, ναι. Κάνω παράλληλα και προσπαθώ να ανακαλύψω έτσι τους Έλληνες και δει καλλιτέχνες, κάνοντας τους πορτρέτα. Είτε είναι μουσική, τους κάνω το CD, το εξώφυλλο του CD τους, είτε κάποια παρουσίαση. Κυρίως κινούμε γύρω από τη μουσική σκηνή, για κάποιο λόγο. Σε τραβάει πιο πολύ. Ναι. Έτσι φαίνεται, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά είναι πάρα πολλοί αυτοί που μένουν εδώ, έρχονται εδώ γιατί να σπουδάσουν μουσική. Ναι, είναι γνωστή η Βιέννη για το κονσερβατόριο, ναι, για την παράδοση που έχει στην κλασική μουσική. Πιο πολύ. Ναι, ναι. Δηλαδή και εγώ κάνω πολλούς Έλληνες κλασικούς. Δηλαδή. Έχουμε εδώ αρκετούς πάλι από ό,τι ξέρω. Και μάλιστα είναι πολύ δύσκολο να τους γνωρίσει κανείς, γιατί δεν κινούνται σε κύκλους Ελληνικούς καθόλου. Όχι. Και μάλιστα μένουν και μετά, ξέρω δηλαδή παιδιά που είναι καθηγητές μουσικής στο πανεπιστήμιο, σε πιο έτσι πριβέ καταστάσεις, πολύ κλασική. Πιο πριβέ, πιο μεταξύ τους, όμως γιατί και εγώ που έχω τόση εμπειρία με συλλόγους και όλα αυτά, δεν τους έχω βρει πουθενά. Και ναι, από άσχετο κόσμο τους γνωρίζω και ακούω ότι υπάρχει και αυτός, υπάρχει και εκείνος και είδα και τα πορτρέτα που έχεις κάνει από μουσικούς που εγώ δεν είχα ακούσει καν τα όνομά τους, δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Ναι. Αυτό να λέγεται έτσι, αυτό πρέπει να ακούγεται κιόλας. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί και ναι. Είναι. Εντάξει, εγώ το ξεκίνησα ως εξής. Δηλαδή, σκέφτηκα ότι είμαι εδώ. Γιατί να μην γνωρίσω όσο περισσότερους Έλληνες μπορώ και δει μουσικούς. Είδα σε επαφή μαζί τους μέσα από την Πρεσβεία. Ωραία. Καλή ώρα, έτσι γνωριστήκαμε κι εμείς. Ναι, σωστά. Και δεν σου έχω κάνει ακόμα το πορτρέτο. Όχι, αλλά το θέλω. Το θέλω. Δεσμεύτηκες. Τέλος πάντων, ναι. Και έτσι γνώρισα τέλος πάντων. Γνωρίζω όσο περισσότερους Έλληνες μπορώ. Κάνοντάς τους τα πορτρέτα είτε για προσωπική χρήση. Προσωπική χρήση εννοώ ότι έχω ένα δικό μου site, έχω ένα δικό μου blog. Ανεβάζω δουλειά μου εκεί. Είτε για λογαριασμό. Αυστριακών εφημερίδων. Μπράβο, ναι, ή περιοδικών. Γιατί ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί και με αυτό και ασχολείσαι και με αυτό, με αυστριακό τύπο και έχεις προωθήσει και την Ελλάδα. Πάρα πολύ, συνέχεια. Μέσα από τις φωτογραφίες σου και όχι μόνο, έχεις δώσει και συνεντεύξεις. Που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί ο κόσμος στην Ελλάδα γνωρίζει τη μία πλευρά. Τα λέμε όμως να γνωρίζουν και την άλλη. Δεν είναι όλα πάρα πολύ αρνητικά. Έτσι, νομίζουν ότι. Επειδή έχουμε ακούσει τόσο αρνητικά και από τον τύπο στο εξωτερικό και από τα περιοδικά μας τα που γράφονται, υπάρχει άλλη πλευρά. Δηλαδή ο κόσμος εδώ ξέρω ότι θέλει να ακούει και τα καλά και ψάχνει να τα δημοσιεύσει. Δηλαδή ξέρω ότι έκανες κάποιες συνεντεύξεις που έδωσες στο προφίλ. Πέρσι, ναι, πέρσι μας πλησίασαν αρκετά. Αρκετοί δημοσιογράφοι, γιατί υπήρχε και μια έξαρση. Βέβαια, ξέρεις, εδώ γινόταν χαμός. Χαμός, ναι. Και ψάχνανε τους Έλληνες για να μας ρωτήσουν πώς βλέπουμε τα πράγματα, πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Ήρθαν εντωμεταξύ πολλοί Έλληνες εδώ, πάρα πολύ. Έμαθα. Και αυτό, ναι, και αυτό να λέγεται. Λόγω αναζήτησης εργασίας, για χίλιους δύο λόγους. Βέβαια, αυτό ακούστηκε για ένα διάστημα. Ναι. Και μετά πάλι τίποτα. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή δεν ακούμε τίποτα. Όχι, τώρα είναι. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και νομίζω έχουν έρθει και σε μια ισορροπία. Αν θα ήθελες να αλλάξεις κάτι τώρα σε αυτά που γίνονται, τέλος πάντων, έχει να κάνει με την κρίση στην Ελλάδα, τι θα άλλαζες πρώτο, τι πιστεύεις ότι φταίει? Το κεφάλι μας. Το κεφάλι μας. Πολύ ενδιαφέρον. Και όλοι μας φταίμε. Εγώ δεν ρίχνω ευθύνες σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένες καταστάσεις.
όλοι βάζουμε το χέρι μας. Σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι έχεις, πραγματικά έχεις κάνει ταξίδια σε μέρη που δεν φτάνεις εύκολα σαν ιδιώτης και λόγω της δουλειάς σου και λόγω του ότι είσαι ανεξάρτητο πνεύμα. Και έτσι έχεις δει τα πράγματα από μια άλλη πλευρά, έχεις δει άλλες κουλτούρες, έχεις μείνει εκεί, έχεις αντιμετωπίσει καταστάσεις. Και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει ένα τέτοιο κύκλο έχει και άλλη άποψη. Τα βλέπει τα πράγματα λίγο έξω από το μέρος που υπάρχει το πρόβλημα. Γι' αυτό και σε ρωτάω, έχει σημασία αυτή η άποψη. Αν μου λες εσύ λοιπόν κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι όλοι πραγματικά θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και εγώ τι να σου ευχηθώ, να σου ευχηθώ ότι καλύτερο για το μέλλον. Θέλω πάρα πολύ να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, να κάνουμε πράγματα για την ομογένεια. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δείχνουμε το καλό μας πρόσωπο. Πρέπει, χρειάζεται αυτές τις εποχές που ζούμε. Έτσι ώστε όπως και να έχουμε το μυαλό μας και να βλέπουμε τα πράγματα από την άλλη πλευρά. Και με αυτό να κλείσω αυτή τη μίνι συνέντευξή μας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για το χρόνο σου, τη διάθεσή σου και αυτά τα καταπληκτικά λόγια και τη φοβερή δουλειά που κάνεις. Ελπίζω να τα ξαναπούμε από, ναι, από έναν άλλο βεβαίως. Χώρο. Βεβαίως, θα τα πούμε και σε άλλο χώρο και πιστεύω. Να δείξουμε και περισσότερα πράγματα. Βεβαίως, να δείξουμε και περισσότερα πράγματα και ίσως γιατί όχι να ανανώσουμε και το ραντεβού μας στην Ελλάδα από κοντά. Έγινε. Έγινε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ.